που έπαιζε να πούμε βαλούτα Ευρώπη. Δεκαετίες ολόκληρες. Όταν θα σταματήσεις. Με τάμπλ τον Άρη. Όταν θα απάντησες αυτά που σε ρωτάμε. Και δεν μου αρέσει να μάθεις τον Άρη. Θα σου πω. Γιατί είσαι ανύπαρκτη. Θα σου πω. Ανύπαρκτη. Ποιος είναι ανύπαρκτος, φάνηκε χθες. Και κοίτα, επειδή εμείς είμαστε και τίμοι, ξεχάσατε χθες στα αποδυτήρια τις στολές σας. Τι είναι αυτό. Τις στολές σας. Πάτε τα πάμπρες σας. Να τα έχετε εδώ πέρα, πάνω βρακάκι. Τώρα τα φέρνετε. Εδώ, τώρα, έτσι, τώρα που ξεπέτασα. Πάρτε τα, να τα έχετε, γιατί εμείς δεν γουστάρουμε, χρωστάμε. Ορίστε. Αυτά τα ξεχάσατε στα αποδυτήρια. Αυτά να τα δώσεις. Κάνα και παράπονα οι καθαρίστες. Γιατί μύριζε κακάκια. Αυτά να τα δώσεις στους προπέρσινους παίκτες της ομάδας σου. Που χάσανε μέσα στην πηλαία που τον Άρη και πανηγυρίζανε. Πάρτε τα πάμπερ σας. Εκεί να τα δώσεις. Να τα πάμπερ σας. Και όλοι μαζί που μας επιτρέπετε. 8.000 να πανηγυρίζετε. Και σωτηρία θα σε χρειαστούν. Και στην Τούμπα θα σε χρειαστούν. Ανύπαρκτησαν. Και στην Τούμπα θα σε χρειαστούν. Έχει και Χαριλάου το δεύτερο γύρο. Θα τα πούμε. Αυτά στην Τούμπα θα σε χρειαστούν. Στην Τούμπα παρεμπιπτόντως. Ευτυχώς είναι large. Είναι large. Και θα σας κάνουν όλους, να το ξέρεις. Όταν θα έρθει η ώρα να το συζητήσουμε και εκεί. Κατάλαβες. Αυτά δώσα εκεί που όσο πρέπει. Όσο για αυτά που λες τώρα. Σε αυτούς που πανηγυρίζανε. Και την τρέλα που πουλάς και την προπαγάνδα. Είσαι η μόνη ομάδα που πήγες 3 Final Four και έφυγες με σχημένο το κεφάλι. Τι προπαγάνδα. Είμαι μετά, η μόνη ομάδα. Εδώ με καπέλα. Είμαι η μόνη ομάδα. Αυτά που μασχετικά που έφερα πρώτο τίτλο στη Θεσσαλονίκη. Δεν μου λες, πήρε κανένα τίτλο εκείνη τη χρονιά εγχώριο. Κατάλαβες. Ευρώπη, πώς έπαιξες εκείνη τη χρονιά, πες μας. Τώρα τραγούδα. Πώς έπαιξες Ευρώπη εκείνη τη χρονιά. Πώς έπαιξες Ευρώπη. Όπως γουστάρω. Όπως παίρνεις και φέτος μέρος στο πρωτάθλημα του μπάσκετ. Τι σημασία. Εσύ πάνε ρώτα. Πώς παίρνεις μέρος στο πρωτάθλημα. Ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος σημειωτέων που ήρθε στην πόλη μας από τον ΠΑΟΚ, τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Χωρίς να έχεις παίξει, να έχεις πάρει τίτλο στην Ελλάδα. Εσύ πάρε και ρώτα στην ιστορία που έχει γράψει. Έλα, πήρε ο Άρης το κύπελο και πήγες εσύ να παίξεις και πήρες. Το κύπελο, πώς έπαιξε στην Ευρώπη. Και είχες και εμένα την ευκαιρία σου με φαίνα από την Ευρώπη. Μοιάζει την κούπα στο Λευκοπύργο πρώτο στην πόλη και πήγα πάνω στο Λευκοπύργο και τη σήκωσα. Την δεν κούπα την Ευρωπαϊκή. Ξεκίνησε στο... Πράγμα που εσύ, σαν ψεύτο αυτοκράτορας, δεν μπορείς να καταφέρεις ποτέ. Ξεκίνησε να μιλάει τώρα. Κατάλαβες. Τέλος. Κάναμε μια μικρή παρένθεση για το μπάσκετ. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν. Άρα δεν έχει να πει, τελείωσε. Τελείωσε, αυτό ήταν. Παιδί μου, πάρα πολλά έχω να πω. Να μου δοθεί ο λόγος. Αυτό ήταν παρέμβαση. Σε αυτά που έλεγες, γιατί είσαι ουσυχισμένος. Τι να κάνουμε. Έπρεπε να πούμε και εμείς με τα πράγματα. Δεν μπορεί να λες εσύ ότι γουστάρεις και να πουλάς τον παγάδα σου. Τι ότι γουστάρα. Πες μου γουστάρες λες. Ό,τι σε είπα, πες μου τι είναι ψέμα. Τέλος, φτάνει το μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ τον έζησε ο Άρης. Ναι. Γιατί τον κέρδισε μες στο παρατάκι. Ο Άρης ο Νέσος. Ο Άρης ο Νέσος. Αν κέρδιζε η ΑΕΚ μέσα εκεί που έπαιζε. Θα έχανε. Θα έπεφτε ο ΠΑΟΚ. Θα έχανε ο Άρης. Ρε απαντήστε με και οι δυο σας. Θα έχανε ο Άρης. Απαντήστε με και οι δυο σας. Θα έχανε ο Άρης. Εγώ σου λέω δεν θα έχανε. Γιατί η πρόκληση που δεχτήκαμε από Ηλιάδη και τον άλλο τον έχρωμο του Μάση, πώς το λέγανε. Ήταν μοναδική για να διακοπεί το μάτς. Δεν μέσωσε κανείς. Μόνος μου σώθηκαν. Καλά να και κάτι ακόμα. Βρεχάσατε και πανηγυρίζατε. Οι μεγάλες ομάδες δεν πέφτουν ποτέ σε κατηγορίες. Β. Σε έσωσε ο Αριανός. Όχι. Κανείς Αριανός. Μόνος μου σώθηκα. Με το σπαθί μου. Τα κουσαουρίδι. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Σαουρίδι. Μαλλιά. Την προπαγάνδα σας αλλού. Πώς το πάω. Τα ακούσατε. Άντε τώρα με τον Δαμιανίδη και τον άλλον. Καθίστε εκεί πηγαίνετε. Δεν το σώσατε τον πάω. Καλά να πάθετε. Όχι καλά. Πάμε παρακάτω. Τέλος. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν. Άθλια η Ξάνθη μέσα στην Τούμπα. Με πολύ υπομονή ο ΠΑΟΚ. Με το Σάντος να είναι ψιλοχεσμενουά γιατί δεν τόλμησε να βάλει δύο πλαγιούς μπακ επιθετικούς, έβαλε έναν από τη μία μεριά, το πήγε από του Λίνο, του βγήκε βέβαια μετά, του βγήκε η ψυχή από την οπίστια τρύπα, αν είχε τον Αραμπατζή εκεί και το Λίνο, πιστεύω ότι θα την έπαιρνε την νίκη εκεί στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου και θα ήταν καλύτερα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια όλα αυτά θα είχαν αναζητηθεί αν ο ΠΑΟΚ έμενε στο 0-0, η κεφαλιά δεν περνούσε τη γραμμή. Τότε θα βγαίναν, θα λέγανε Θευτείο Σάντος που δεν έβαλε τον Αραμπατζή.